Κύριε Υπουργέ, 133 εργαζόμενοι στα λοιπάσματα Καβάλας, η μόνιμη σύμβαση αορίστου χρόνου, παραμένουν έξω από τη δουλειά τους. Έξω από το εργοστάσιο, παρά και τη δικαστική τους δικαίωση. Καλούνται σε τριμερείς συμφιλειωτικές συσκέψεις προκειμένου να προχωρήσουν ομαδικές απολύσεις από την εργοδοσία του Λαβρεντιάδη. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες στη βιομηχανία έχουν πλήρως εργολαβιοποιηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό για τα εργασιακά δικαιώματα και το εισόδημα των 500 περίπου εργαζομένων που δουλεύουν με ολιγόμενες συμβάσεις, αλλά και την ίδια την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Χρησιμοποιείται μάλιστα το τρίκ να μετακινούνται εργαζόμενοι από εργολαβική σε εργολαβική εταιρεία, πάντα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε ποτέ να μην κατοχυρωθούν δικαίωμα. Να μην κατοχυρώνουν δικαίωμα στη σύμβαση αορίστου. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με τον πολύ μικρό αγώνα τους διεκδικούν να ακυρωθούν οι απολύσεις, να επιστρέψουν στις δουλειές τους, χωρίς μεταβολή στην εργασιακή τους σχέση. Η κλιμάκωση του αγώνα τους έφερε να κατασκηνώσουν μπροστά στο Υπουργείο για 24 ώρα, προκειμένου να προβάλλουν τα αιτήματά τους και να πάρουν απαντήσεις από το Υπουργείο. Η κίνησή τους γνώρισε την αμέριστη αλληλεγγύη σωματείων και απεργών και ρωτάτε γι' αυτό, κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Τι προτίθεται να κάνει ώστε να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους με τους όρους συλλογικής σύμβασης που έχουν υπογράψει και τι θα κάνετε για να μην προχωρήσουν οι μεθοδεύσεις της εργοδοσίας για απολύσεις και να μην υπάρξει καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές τους σχέσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Στολτίδη. Έχω αναφερθεί και άλλη φορά. Κατά την απάντηση επίκαιρης ερώτησης στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης εταιρείας. Όπως είχα διαβεβαιώσει και τότε, να είστε σίγουρος ότι το Υπουργείο Εργασίας κάνει ό,τι μπορεί στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Μάλιστα, σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, για του λόγου του αληθές. Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 11 Έκτου, αντιπροσωπεία των εργαζομένων συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος δεσμεύτηκε για την εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για το εργασιακό τους μέλλον, βέβαια πάντοτε στα πλαίσια του νόμου. Η διένεξη αυτών των υπηρεσίες μου έφερε για 134, στην ερώτηση σας γράφεται για 133 εργαζόμενους, με τη συγκεκριμένη επιχείρηση ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019. Η ΕΛΦΕ ΑΒΕ παραχώρησε τις εγκαταστάσεις με μίσθωση για 19 χρόνια στην επιχείρηση λοιπάσματα Καρβάλης ΑΕ, η οποία είχε έναρξη δραστηριότητα στις αρχές του 2017. Από την εταιρεία ΕΛΦΕ ΑΒΕ, αυτοί οι 134 εργαζόμενοι απασχολούνταν με σύμβαση δανεισμού στην επιχείρηση λοιπάσματα Καρβάλης έως τις 31 Δεκάτου του 2019. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, από τον Ιανουάριο του 2020 έως και σήμερα, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, διότι δεν υπέγραψαν τις νέες συμβάσεις δανεισμού όταν τους ζητήθηκε με τη νέα μισθότηρη εταιρεία, ονόματι Λοιπάσματα Καβάλας Limited, που εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της Νέας Καρβάλης Καβάλας. Στο πλαίσιο της εργατικής διαφοράς που διενεργήθηκε στις 2 Δεκάτου του 2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή συμβάσεων δανεισμού είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, η υπηρεσία υπέδειξε στους εργαζόμενους να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή εκκινείται από το ίδιο το ΣΕΠΕ. Ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον μετά το τέλος της συζήτησης εργατικής διαφοράς ο προσφεύγων υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με προσδιορισμένες απαιτήσεις του, τότε η ίδια η υπηρεσία διαβιβάζει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το θέμα, όπως σας είπα, δεν είναι άγνωστο στο Υπουργείο Εργασίας και τις υπηρεσίες του. Πέρα από τη συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Υπουργό που ανέφερα προηγουμένως, έχουν διενεργηθεί πολλαπλές συναντήσεις εργατικών διαφορών, καθώς επίσης και συμφιλειωτικές τριμερείς συσκέψεις. Η τελευταία από αυτές πραγματοποιήθηκε στις 1 Έκτου του 2021, δηλαδή πριν από μερικές μέρες, κατόπιν αιτήματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, της ΟΕΚΒΕ. Στις συσκέψεις συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, της εταιρείας, της Ελληνικά Λοιπάσματα και Χημικά ΕΛΦΕ ΑΒΕ και η Γενική Γραμματέας Εργασίας, η κυρία Άννα Στρατινάκη. Ειδικότερα συζητήθηκαν πρώτον η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην καταβολή οφειλωμένων αποδοχών και δεύτερον η διερεύνηση της δυνατότητας αποτροπής των σχεδιαζόμενων απολύσεων και επιστροφής των εργαζομένων στην εργασία τους. Μεταξύ των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι για τα ανοιχτά ζητήματα. Σε κάποια μάλιστα σημειώθηκε και πρόοδος, ειδικά σε σχέση με την καταβολή των δουλευμένων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία δια των εκπροσώπων της ανέφερε ότι έχει ήδη προβεί σε κατάθεση αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για σύσταση παρακαταθήκων, ώστε να εξοφλήσει τις αποδοχές των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2021. Δήλωσε δε ότι θα πράξει το ίδιο για τους μισθούς των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου και θα φροντίσει για την αποπληρωμή τους το αργότερο εντός 45 ημερών. Από την πλευρά του, το Υπουργείο ζήτησε από την εταιρεία να εξετάσει τη δυνατότητα καταβολής καθυστερούμενης μισθοδοσίας μέσω επιταγών, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, προκειμένου οι εργαζόμενοι να πληρωθούν το ταχύτερο ότι τους οφείλεται.
Έχει περάσει ο χρόνος μου. Θα πω αναλυτικά για τις προοπτικές των θέσεων εργασίας μετά το πέρας της συνάντησης που αναφέρθηκα προηγουμένως. Θα τα πω αναλυτικά στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ενώ, κύριε Υπουργέ, το κράτος εμφανίζεται πολύ δυναμικό στην καταστολή των λαϊκών διεκδικήσεων, εδώ εμφανίζεται σαν ανήμπορο να κάνει τον εργοδότη να εφαρμόσει τα αυτονόητα. Εμείς νομίζουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση γίνεται καθαρό ότι όχι μόνο δεν έχετε στόχο τις νέες θέσεις εργασίας και τις καλοπληρωμένες για τις οποίες συζητάτε συνέχεια, αλλά αντιθέτως δεν έχετε αφήσει τίποτα άρθιο και έχετε ξεκλειδώσει όλες τις εργασιακές σχέσεις. Πρόσφατο, για παράδειγμα, στα Πετρέλαια Καβάλας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με 100 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσουν θελούσες απολύσεις και να ξεπερδεύουν με συγκροτημένα δικαιώματα. Στην Καβάλα λειτουργεί η μοναδική πλέον λιπασματοβιομηχανία της χώρας. Συρρυκνώσατε στη χώρα μας έναν κλάδο τεράστιας σημασίας για την αγροτική παραγωγή, κλείνοντας το ένα μετά το άλλο το εργοστάσιο, Δραπετσόνα, Θεσσαλονίκη και οδηγώντας την τελευταία λιπασματοβιομηχανία το 2009 στα χέρια του Λαβρεντιάδη. Με την εξαγορά ξεδιπλώθηκε το σχέδιο της εργοδοσίας για εξυγίαση του εργοστασίου. Τι σημαίνει εξυγίαση για ένα επιχειρηματικό όμιλο, κύριε Υπουργέ? Η εργοδοσία έχοντας στα χέρια της όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που είχαν συνολικά οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη. Από τη μείωση σωρεύει χρέη προς το δημόσιο για το αέριο, τη ΔΕΗ, που θα φορτωθούν στις πλάτες του λαού μας. Τα 250 εκατομμύρια υπολογίζονται τώρα. Είναι γνωστές οι τοποθετήσεις σας, άλλωστε, ως αντιπολίτευση περί μέγιστου σκανδάλου, το οποίο θα κυνηγούσατε ως κυβέρνηση. Τώρα προφανώς έχετε άλλα καθήκοντα. Τώρα είναι άλλο το δημόσιο συμφέρον, όπως το εναλλασσόταν και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και απ' την άλλη, με τη δημιουργία παρένθετων εταιριών, με παράνομη απασχόληση, αποκλειστικά εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τρίμηνες, εξάμηνες, δωδεκάμηνες, οι οποίοι μεταφέρονται από τη μία παρένθετη εταιρεία στην άλλη, συνιστά και κατάφορης καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών συνθήκων, τους οποίους επικαλείστε συνεχώς. Στους 135 πεπειραμένους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, απαγορεύεται η είσοδος και η εργασία, ενώ καθυστερούνται για πολλούς μήνες οι πληρωμές τους ως ποινή εξόντωσης, γιατί διεκδίκησαν τα αυτονόητα, κύριε Υπουργέ. Διότι όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σχέδιο της εργοδοσίας με υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με σοβαρές μειώσεις το 2012, το δανεισμό του σε νέα εταιρεία το 2015 και αμέσως μετά προσπάθεια για πλήρη κατάργηση της συλλογικής σύμβασης με υπογραφή ατομικών συμβάσεων, με τεράστιες απώλειες του εισόδηματος. Η πλειοψηφία των εργαζομένων, όπως είναι γνωστό, αντέδρασε και δεν υπέγραψε τις ατομικές συμβάσεις. Προχώρησε σε συγκινητοποίησεις, απεργιακό αγώνα. Η απάντηση της εργοδοσίας ήταν οι εκδικητικές απολύσεις. Από το 2016 και ως το τέλος του 2017 οι εργαζόμενοι πετάχθηκαν εκτός του εργοστασίου, ήρθαν αντιμέτωποι με τη βία των ΜΑΤ αλλά και των πράβων της εργοδοσίας. Δεν το έβαλαν κάτω ωστόσο. Συνέχισαν τις αγωνιστικές κινητοποίησεις παράλληλα με τις δικαστικές μάχες, τις οποίες τελικά και κέρδισαν. Με αποτέλεσμα η εργοδοσία να υποχωρήσει υπογράφοντας με όλους ιδιωτικά συμφωνητικά όπου προβλέπονταν η εφαρμογή των όρων της προηγούμενης ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Με νέα επίθεση τώρα η εργοδοσία και για να αποφύγει την εφαρμογή της δικαστικής τους δικαίωσης, προσπαθεί μέσω νέας παρένθετης εδρείας να ξεμπερδέψει με ό,τι δικαίωμα τους έχει απομείνει. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν το δικαίωμά τους, κατασκήνωσαν πριν λίγες μέρες μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας. Τους υποδεχτήκατε με τα ΜΑΤ, η αποφασιστικότητα όμως και η αλληλεγγύη από όλα σωματεία σας ανάγκασαν να τους δεχτείτε. Εμείς λέμε ότι η αγωνιστική πείρα των εργαζομένων και όχι η ελπίδα στην εναλλαγή διακυβέρνησης ή η ανέβρεση καλού καπιταλιστή μπορεί να τους οδηγήσει και πάλι σε νίκη. Δεν είναι μόνοι τους, είναι μαζί τους οι εργάτες, ο λαός της Καβάλας και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε εσείς ή αλλιώς αν θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε ως κυβέρνηση. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στολτίδη, ομολογώ ότι κάποια πράγματα δεν τα άκουσα καλά. Είναι λόγω της μάσκας. Το καταλαβαίνω αυτό εδώ το πράγμα. Ελπίζω ότι δεν συμβαίνει και το αντίστροφο και ότι ακούτε τι λέτε. Αναφερθήκατε σε μια σειρά ζητημάτων, αν κατάλαβα καλά, που αφορούν την εταιρεία. Επιτρέψτε μου όμως αυτό εδώ το στη δευτερολογία μου να αναφερθώ αποκλειστικά στο ζήτημα των ομαδικών απολύσεων. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, το οποίο θέτεται και στην ερώτησή σας, στην τελευταία τριμερή που πραγματοποιήθηκε, η Γενική Γραμματέα Εργασίας ζήτησε από τον εργοδότη να ξεκαθαρίσει αν εμένει στην απόφασή του για απολύσεις και αν έχει εξαντλήσει όλα τα υπηρότερα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο. Η εταιρεία τόσο στην Τριμέριο όσο και στο υπόμνημα που κατέθεσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου για περαιτέρω εξεγήσεις, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση πια να απασχολεί τους συγκεκριμένους εργαζόμενους καθώς έχει μειωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων της. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους αμφισβήτησαν την ορθότητα των λεγόμενων της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει αντικείμενο απασχόλησης και για αυτούς. Το πιο σημαντικό. Μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για αίτημα ομαδικών απολύσεων, γιατί τέτοιο αίτημα δεν έχει υποβληθεί από κανέναν.
Εάν υποβληθεί, το ανώτοτε Συμβούλιο Εργασίας οφείλει να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις περί ομαδικών απολύσεων, όπως αυτές θεσπίστηκαν με το νόμο 4472, άρθρο 17 του 2017, που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, εάν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, το ΑΣΕ με αιτιολογημένη απόφαση του εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, και για το σκοπό αυτό το ΑΣΕ μπορεί να καλέσει ακρόαση τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Σύμφωνα με τον νόμο, αν το ΑΣΕ κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν 20 μέρες μετά την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΑΣΕ παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάση προθεσμίας των εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το ΑΣΕ με νέα απόφαση διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις τότε δυστυχώς ισχύουν εντός 20 ημερών από την έκδοση της απόφασης και σε κάθε περίπτωση οι απολύσεις ισχύουν 60 ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού της διαβούλευσης. Κύριε Στολτίδη, προφανώς το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να προδιαγράψει την έκβαση της υπόθεσης εντός του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, εάν κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα. Παρά τα αυτά, αυτό θα ήθελα να το δηλώσω από το Δήμα της Βουλής, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο του νόμου, ώστε η έκβαση να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επαχθής για τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ.